Εντυπωσιακά ξεκίνησε η σειρά αγώνων Mega 4 που βασίζεται στο αμερικάνικο King of the Hammers. Κίνηση σε δύσκολες διαδρομές δηλαδή, αλλά γρήγορες και περάσματα από σχεδόν αδιάβατα εμπόδια σε αντιπαράθεση με τους αντιπάλους αλλά και τον χρόνο. Τα αυτοκίνητα μοιρασμένα σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο των μετατροπών και τη διάμετρο των τροχών, μάλλον η καλύτερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε αγώνες του είδους στην Ελλάδα. Η Λέσχη 4x4 της Πάτρας κατάφερε και μάζεψε 46 απομονωτικά αυτοκίνητα στον πρώτο αγώνα του είδους και να προσφέρει εκπληκτικό θέαμα στους λίγους, λόγω COVID-19, θεατές. Πληροφορίες μιλούν για μοναδικές μάχες σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, σε σημείο που στην entry normal τους τρεις πρώτους χώριζαν μόλις 8 δευτερόλεπτα. Για το ιστορικό της αναφοράς, στην κατηγορία WT Open και την κλάση WT Open 40 κέρδισαν οι συνήθεις ύποπτοι Πατρινή, Ραυτόπουλος Βασίλης και Μπάρλος Βασίλης με κάτι που μοιάζει με Mitsubishi Pajero. Τη μεγάλη κατηγορία WT Open 40+ κέρδισαν οι Παμπόρης Κυριάκος και Ορφανίδης Γιώργος με ένα πρωτότυπο. Η Στεργίου Γιώργος Πριώνας Αριστίδης από το Θέρμο με Suzuki Samurai Z2 κατάφεραν και τερμάτισαν πρώτοι στην WT37 μετά από ένα δυνατό τριήμερο αγώνα. Το δίδυμο Σκοπελίτης Αγάπιος Σταμπουλιούτς Αντρέι με Suzuki SG410 κερδίζοντας 2 από τις 4 δικές κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα του τερματισμού στην Entry Open. Στη μικρή κατηγορία της Entry Normal η έκπληξη ήρθε από τα Γιάννενα με τους Μωραΐτη Αποστόλη Βασιλείου Γιώργο με Suzuki Jimny στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση σε αγώνα. Ήταν ο αγώνας νούμερο 200 για το Manoli Dai που τον κάνει έναν από τους πιο φανατικούς, πετυχημένους ή όπως αλλιώς θέλετε αγωνιζόμενους στο motorsport στην Ελλάδα.